Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα νομίζω ξέρετε τι μέρα είναι και γιατί μπορεί να είναι αυτά τα ποπάκια μπροστά μου. Μιλάμε γιατί σήμερα είναι 4 Μαΐου, May the 4th που λέμε, και έχει καθιερωθεί όσα όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι η μέρα του Star Wars, κυρίως από τους φαν. Να πούμε ότι εδώ και θέλω κάθε χρόνο και εγώ μαζί σας όσο μπορώ έτσι να γίνομαι μέρος αυτής της γιορτής, ξέρω εγώ, και να το γιορτάζουμε όλοι μαζί. Και πέρσι νομίζω πάλι, ναι, και πέρσι είχαμε κάνει και το πρώτο giveaway του καναλιού, νομίζω ήταν πάλι 4 Μαΐου, και παίζει να είχαμε δώσει και πέρσι έναν First Order Snowtrooper. Φέτος θα δώσουμε 5 ποπάκια και 2 πιο καλά, ένα τσεϊσάκι και ένα πιο μεγάλο exclusive. Βασικά όχι exclusive, ένα Pop Deluxe, γιατί αυτό αν θυμάμαι καλά δεν είναι κάπου exclusive, ναι. Ένα Pop Deluxe που είναι πιο μεγάλο από τα απλά ποπάκια και δεν βγαίνουν όπως τα Pop-Rides, είναι μισό όχημα συνήθως και μισό ποπάκι. Λοιπόν, θα δώσουμε όπως είπα αυτά τα 5 και ας ξεκινήσουμε με τον Alan Chill, το Pop Star Wars νούμερο 52. Ο αγαπημένος μουσικός από την Καντίνα που ήταν εκεί πέρα, πάρα πολύ ωραίος. Ένας από τους δύο άλλους ήταν ο Finger Dan και εκείνο τον έχω. Ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι και σχετικά παλιό, έτσι με τον μπλε κουτί του, από τα πρώτα ποπάκια Star Wars που έχουν βγει. Αυτός εδώ ο φίλος θα μας χρειαστεί. Πάμε στον επόμενο, ο οποίος ένα ποπάκι που μου ήρθε από το Pop in a Box που ξέχασα κλασικά να τον βγάλω ότι τον έχω και ήρθε λίγο χτυπημένος, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Να πω ότι και τα 5 είναι από την προσωπική μου συλλογή. Κάποια τα έχω διπλά και τα σχετικά, βασικά όλα τα έχω διπλά και δεν τα χρειάζομαι, οπότε ας πάνε σε δωράκι για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα του Star Wars. Θα έχουμε 5 νικητές. Αυτό είναι το Pop Star Wars νούμερο 67 και από την πρώτη, από το πρώτο κύμα που βγήκε, από το πρώτο κύμα που βγήκε από την 7η ταινία, το Force Awakens. Πάρα πολύ ωραίο, και έχουμε και εδώ πάνω From the New Film και τα σχετικά γράφαν τότε μόλις είχαν βγει, The Force Awakens. Συνεχίζουμε, πάμε στα δύο Porg. Έχουμε δύο Porg, ένα απλό και ένα Chase. Αυτά είναι και τα δύο από το Last Jedi, εννοείται από τα πιο τελευταία ποπάκια του Star Wars που έχουν βγει. Εντάξει, πιο τελευταίος είναι το Solo, τώρα περιμένουμε πώς και πώς για το Solo. Αλλά θα δούμε, εντάξει, εδώ έχουμε το Pop Star Wars νούμερο 198 από το πρώτο κύμα και αυτά του The Last Jedi. Πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο wave, ας πούμε, το οποίο ήταν και ένα πολύ μεγάλο wave με πόσα ποπάκια είχε, νομίζω 12. 13 με 13 ποπάκια, ένα wave με 13 ποπάκια που νομίζω ότι τα έχω όλα πλην ένα, όχι μόνο τον execution δεν έχω ακόμα. Συνεχίζουμε, πάμε στο Chase του Pork, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, θα δούμε τις διαφορές. Τα Chase, όπως έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, είναι λίγο πιο σπάνια από τα κανονικά γιατί είναι 1/6. Και αυτό μου ήρθε από το Pop in a Box πολύ πρόσφατα. Οπότε λέω να ευκαιρία να πάει σε κάποιον νικητή. Να πούμε ότι αφού έχει έτσι ένα πολύ μικρό χτυπηματάκι εδώ στη γωνία. Εντάξει, Pop in a Box είναι, τυχαίνουν αυτά το Pop in a Box, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου γιατί εξής είναι. Γιατί εξακολουθεί να είναι ένα γαμάτο Chase-άκι, το αγαπημένο Pork. Πάρα πολύ ωραία. Στην ταινία περίμενα να μου σπάσουν τα νεύρα να πούμε, αλλά τελικά μου άρεσαν πάρα πολύ. Και γενικά εξ αρχής ξενίστηκα λίγο με ξένησαν μάλλον λίγο, γιατί το πρώτο Chase Star Wars που βγήκε ήταν Pork. Δηλαδή έχεις βγάλει κάπου στα 200 κομμάτια Funko Pop και το πρώτο Chase που βγάζει είναι τα Pork. Τη φάση. Και όχι μόνο απλό, βγάλανε και Flocked. Και Flocked Chase. Και στο Flocked είναι αυτό που έχει λίγο χνουδωτό, ας πούμε, που είναι σχετικά. Και το μεγάλο, αυτό που έχει και το κορυφαίο αυτοκόλλητο, εντάξει, εδώ όλο το ποπάκι είναι αυτοκόλλητο του. Το επαιτειακό αυτοκόλλητο για τα 40 χρόνια Star Wars, ένα πάρα πολύ όμορφο αυτοκόλλητο. Και το ποπάκι είναι πάρα πολύ όμορφο. Ο TIE Fighter Pilot με το TIE Fighter, με το μάλλον πάνω στο TIE Fighter, ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Pop Star Wars νούμερο 221. Αυτά, όπως είπαμε, θεωρούνται Pop Deluxe. Έτσι μας τα λέει. Βλέπουμε ότι και μέσα είναι με δύο φέτες κλειστά, έτσι πακεταρισμένα καλά. Και είναι πιο deluxe ποπάκι σε σχέση με τα απλά ποπάκια, εννοείται, και είναι λίγο πιο ανεβασμένα σε τιμές, έτσι. Δηλαδή αυτά πάνε κάπου στο 40, νομίζω το καθένα. Κάπου εκεί πρέπει να πηγαίνουν. 30, 40, κάπου εκεί. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Λοιπόν, τώρα πάω γρήγορα να τα ανοίξω και τα 5 να δείξω και σε εσάς τη λεπτομέρεια λίγο καλύτερα και να πούμε τα βήματα τι χρειάζεται να κάνετε για να συμμετέχετε σε αυτό το giveaway και να είστε ένας από τους 5 νικητές. Τα ανοίξαμε λοιπόν για να τους δείτε και εσείς λίγο καλύτερα τα 5 ποπάκια που θα κληρωθούν. Ο Alan Chill, ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφος, όλα τα ποπάκια εννοείται είναι Bobblehead γιατί μιλάμε για Pop Star Wars. Και αυτός, αυτό που λέμε τόσο καιρό διαφορά στις βάσεις, επειδή είναι από τα πιο παλιά κομμάτια του Star Wars, είχαν αυτή την λία βάση. Από ένα σημείο και μετά ξεκίνησα να την κάνω όπως αυτές εδώ που έχουν γραμμές. Ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι και από τα πρώτα ποπάκια του Star Wars, με το περίεργο έτσι αυτό μουσικό όργανο που είχε. Πάρα πολύ ωραίος. Πάμε στο First Order Snowtrooper, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ όμορφος. Γενικά όλοι αυτοί οι στρατιώτες του Star Wars μου αρέσουν πάρα πολύ.
Θέλω όλους να τους έχω στη συλλογή μου και ίσως κάποια στιγμή και μόνο αυτοί, ξέρω εγώ, εκτός κουτιού σε κάποιο έτσι ιδιαίτερο display, γιατί έχουν πάρα πολύ γαμάτη λεπτομέρεια. Και γενικά τα παπάκια του Star Wars γίνουν πάρα πολύ όμορφα, έτσι που έχουν τις βάσεις τους, πέρα από το ότι είναι bobblehead και έχουν πάρα πολύ λεπτομέρεια, αυτές οι βάσεις τους είναι κορυφή έτσι που γράφει Star Wars. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός, καλό δουλεμένο παπάκι, σχετικά τα καινούργια μπορείς να πεις παπάκια του Star Wars. Πάμε στα δύο Pork που είναι και από τα πολύ καινούργια. Να πούμε ότι και ναι, και να δείτε και τις διαφορές τους κιόλας. Καλά, τα Pork δεν είναι και πάρα πολύ bobblehead. Σχεδόν καθόλου κουνιούνται λίγο τα κεφάλια τους, αλλά δεν κάνουν τόσο bobble όπως κάνουν. Ειδικά αυτό το Chase πολύ λίγο. Εντάξει, ίσως είναι και πολύ βιδωμένο, με λίγο ξεβίδωμα μπορεί να στρώσει. Αυτό που λέγαμε τις διαφορές των Chase, κοιτάξτε τις διαφορές. Το ένα έχει ανοιχτό στόμα και έχει διαφορά στη βαφή. Αυτό είναι το απλό κομμάτι και αυτό εδώ είναι το Chase. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό με το ανοιχτό στόμα, ας πούμε, το Chase, αλλά έχει και διαφορά στη βαφή από ό,τι βλέπετε, έτσι. Άλλο χρώμα ο ένας, άλλο χρώμα ο άλλος. Πάρα πολύ γαμάτα και χαριτωμένα τα δύο Pork. Να πούμε ότι, εντάξει, νικητές, τώρα για να μην κατονομάσω τα δώρα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο δώρο, θα, με τη σειρά που θα κληρωθούν θα επιλέξουν και δώρο. Εντάξει, κάποιος μπορεί να θέλει το Chase, κάποιος μπορεί να θέλει το μεγάλο, ή ο πρώτος, ας πούμε, μπορεί να του λείπει να θέλει τον Alan Chill επειδή είναι παλιός και λίγο πιο δύσκολος να το βρεις, λέω εγώ τώρα. Αλλά εντάξει, το κορυφαίο ας πούμε είναι αυτός εδώ, ο TIE Pilot πάνω στο TIE Fighter. Κοιτάξτε εδώ γιατί κομμάτι μιλάμε. Εδώ η βάση του καταρχήν είναι σαν να είναι το Death Star από πάνω, ξέρω εγώ. Το TIE Fighter, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι και αυτός, εννοείται είναι bobblehead. Αλλά και η βάση τους ακόμα είναι deluxe, γιατί γράφει και πάλι Star Wars. Και όπως είναι και καλά πάνω στο Death Star, εντάξει τι να λέμε τώρα, τα Pop Deluxe βγήκαν πάρα πολύ όμορφα. Τώρα βγήκε ένα πολύ ωραίο Pop Deluxe που είναι ο Chewbacca πάνω στο AT-ST και βγήκε πολύ μεγάλο, έτσι πολύ υψηλό Pop Deluxe, θα το πάρουμε και εκείνο εννοείται. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Αυτό νομίζω είναι και το top δώρο, ας πούμε, που δίνουμε σε αυτό το giveaway. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια. Και πάνω όπως ήταν το κράνος του, ας πούμε, με το σήμα της αυτοκρατορίας, πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, αυτά τα 5 είναι τα δωράκια. Τώρα τι θα χρειαστεί να τα κάνετε. Βασικά το giveaway θα κλείσει την επόμενη Παρασκευή. Γιατί τώρα αυτή την Παρασκευή, βασικά που βλέπετε στο βίντεο, εγώ είμαι στο Comic Con της Θεσσαλονίκης. Οπότε περάστε και από εκεί να πούμε να γεια, είτε σήμερα είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι αυτό το giveaway θα κλείσει την επόμενη Παρασκευή. Α, βασικά ναι, εκεί είχαμε και ακόμα ένα giveaway που είναι για εκείνη την Παρασκευή. Οπότε θα γίνει διπλή κλήρωση και για το άλλο giveaway που τρέχει ήδη στο κανάλι. Μπορείτε να το δείτε και εκείνο, θα βάλω στο end screen μάλλον το βίντεο για να πείτε και σε εκείνο το giveaway. Γιατί όχι, πέσανε μαζί τα giveaway, δεν πειράζει. Αυτά τώρα τι θα χρειαστεί να κάνετε. Ναι, εκεί θα γίνει την επόμενη Παρασκευή διπλή κλήρωση για αυτά τα δύο giveaway που έχουμε. Να βγάλουμε 5 νικητές εδώ και 2 σε εκείνο. Θα το βάλω και στην ομάδα των συλλεκτών του στο Facebook, έχω φτιάξει εννοείται αυτό το βίντεο. Να πούμε ότι τώρα εδώ τι χρειάζεται να κάνετε. Τα βήματα είναι σχετικά απλά, που περισσότερο ήδη τα έχετε κάνει ή τα ξέρετε μάλλον. Χρειάζεται ένα subscribe στο κανάλι του Mostly Unboxing, ένα like στη σελίδα του Mostly Unboxing στο Facebook και στη συγκεκριμένη δημοσίευση που θα κάνω στη σελίδα του Mostly Unboxing στο Facebook πάλι, όπως είπα. Σε εκείνη τη δημοσίευση ό,τι κάνουμε, εκείνη τη δημοσίευση θα την κάνουμε μία κοινοποίηση και κάτω στα σχόλια θα κάνουμε tag έναν φίλο μας. Και νομίζω ότι είναι αυτά τα 4, δεν ξεχνάω κάποιο βήμα. Όπως είπαμε, στην ουσία είναι ένα like, ένα subscribe, μία κοινοποίηση και ένα tag, ας πούμε, στα σχόλια ένα φίλο μας. Αλλά ό,τι κάνουμε και το tag και η κοινοποίηση στη συγκεκριμένη δημοσίευση για να είναι έγκυρες οι συμμετοχές σας. Να δω και εγώ, ας πούμε, γιατί από τα σχόλια θα πάρουμε τον νικητή με το random comment picker. Νομίζω ή comment picker σκέτο το λέει. Κάπως έτσι, ας πούμε, η εφαρμογή που χρησιμοποιώ τόσο καιρό, τη σελίδα μάλλον είναι αυτή, παίρνει κάποιο σχόλιο. Οπότε θα σας πάρω κάτω από εκείνα τα σχόλια της συγκεκριμένης δημοσίευσης. Αυτά να πούμε, παιδάκια μου, προσοχή στα βήματα, μην χάσετε αυτό το giveaway. Μπορείτε να είστε ένας από τους 5 τυχερούς νικητές που θα κερδίσουν ένα από αυτά τα 5 ποπάκια. Να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη μέρα Star Wars, May the Fourth be with you και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.